Πρώτη ερώτηση είναι, σήμερα ήρθαν 82 πούλμαν με μεταλλεργάτες από τη Χαλκιδική. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας σε σχέση με αυτή την κινητοποίηση. Είσαστε σίγουροι ότι ήταν 82 τα πούλμαν, γιατί εγώ, ό,τι μου είπανε διάφοροι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στο Καλλιμάρμαρο, ήταν λιγότερα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ήταν και 82. Γιατί εγώ τη διαδήλωση που είδα δεν ήταν πάνω από 1500 άτομα. Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν είναι πραγματικά οι εργάτες που έρχονται να διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους, να διαδηλώσουν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Έρχονται σταλμένοι από την Ελντοράντο, η οποία τους χρησιμοποιεί σαν ασπίδα προστασίας στα συμφέροντά της. Μου έκανε εντύπωση πραγματικά το πόσο πλούσια ήταν η διοργάνωση. Ποιος ξόδευσε. Ήταν νομίζω μια διοργάνωση. Είχε ντρόνους ακόμα, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Είχε ντρόνους, είχε νοσοκομιακά, είχε απίστευτα πράγματα. Ήταν μια διαδήλωση με την ευγενική χορηγία της Ελληνικός Χρυσός, της Eldorado Gold. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο του προβάλλανε... Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τόσα χρόνια της κινητοποίησης, της μεγαλειώδης κινητοποίησης που έγιναν από τον εγωνιζόμενο λαό της Χαλκιδικής, που παλεύει εδώ και τόσα χρόνια ενάντια στην καταστροφή του τόπου του, δεν τις είχαν δει, ήταν αόρατες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα ακολουθούσαν κατά πόδας τους υπαλλήλους της Eldorado Gold, την διαδήλωση, την πληρωμένη της Eldorado Gold, για να συμπερασταθούν στους εργαζόμενους. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μέχρι και ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε εκεί. Πρέπει η πρώτη φορά στη ζωή του να πήγε σε διαδήλωση ο. Ναι, νομίζω δεν έχει ξαναπάει. Ακόμα μια φορά έχει έρθει στη Χαλκιδική πάλι για να συμπερασταθεί στους υπαλλήλους της Eldorado Gold. Α, έχει το ξανακάνει. Ναι. Το σωματείο τους λέει ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της Χαλκιδικής είναι με το μέρος τους. Πέστε μου τη δική σας εκτίμηση. Αυτό είναι ψέμα μεγάλο. Καταρχήν, στην περιοχή του Δήμου που Αριστοτέλη, μπορούμε να πούμε ότι οι δημοτικές εκλογές λειτουργήσαν ως δημοψήφισμα, διότι ο δήμαρχος που βγήκε ήταν ο δήμαρχος ο οποίος ήταν αυτός που επέλεξε το κίνημα το αντιμεταλλευτικό. Άρα λοιπόν ο κύριος Πάχτας, ο οποίος υποστήριζε με τόσο θέρμη τι τα μεταλλεία, δεν ξαναβγήκε δήμαρχος. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό και μόνο αποτελεί ένα δημοψήφισμα για την περιοχή. Αν πάμε στη συνέχεια σε όλη τη Χαλκιδική, και τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για την Eldorado Gold, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της Χαλκιδικής, και είναι πολύ λογικό, δεν θέλει αυτή την επένδυση, την εισαγωγικά επένδυση, η οποία θα είναι πραγματικά μια καταστροφή για όλη τη Χαλκιδική. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Από ό,τι ξέρουμε και διαβάζουμε στον τύπο, η Eldorado χρωστάει λεφτά στο ελληνικό δημόσιο. Και φόρους και διάφορα πράγματα. Η Eldorado έχει βρει έναν τρόπο να φοροδιαφεύγει. Χρωστάει τα λεφτά τα οποία έπρεπε να δώσει σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταδίκασε την Ελλάδα. Γιατί έδωσε μόνο με 11 εκατομμύρια ευρώ και χωρίς φόρους μεταβίβασης στα μεταλλεία στην Eldorado, στην Ελληνικός Χρυσός τότε. Και βέβαια. Δεν ξέρω αν χρωστάει κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι σίγουρο και ότι φοροδιαφεύγει, αυτό είναι σίγουρο. Επίσης κάνει το εξής, παίρνει τα συμπυκνώματα της Ολυμπιάδας, τα εξάγει ως χώμα και εκεί τα προσκοπουλάει ως χρυσάφι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα για 2.000 εργαζόμενους. Αν δεν γίνει η επένδυση, θα μείνουν άνεργοι. Δεν είναι 2.000 εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι της Eldorado, της Ελληνικός Χρυσός, καταγεγραμμένοι από τα αρχεία της επιθεώρησης εργασίας, είναι 969. Α, μόνο. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι. Οι οποίοι 450 από αυτούς, ίσως και περισσότεροι, ίσως και 500, δουλεύουν στις παλιές μεταλλευτικές δραστηριότητες, στις υπάρχουσες μεταλλευτικές δραστηριότητες, οι οποίες η θέση της κυβέρνησης είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν σε ευθύνουσα πορεία και συγχρόνως να γίνεται και αποκατάσταση περιοχής. Την οποία αποκατάσταση περιοχής μπορεί να την αυτοχρηματοδοτήσει το ίδιο το μεταλλείο με την ίδια η αποκατάσταση, δηλαδή η απομάκρυνση των στήρων και η απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων της Ολυμπιάδας και του Μαντεμλάκου και του Καρακολίου, το οποίο είναι χρυσοφόρο, θα μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει αυτή την ίδια την αποκατάσταση. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, 900 υπαλλήλους, είπατε 500 δουλεύουν σε υπάρχουσες δουλειές, θα μείνουν άνεργοι 400, αυτό εννοείται. Δεν θα μείνουν άνεργοι και αυτοί μπορούν να απασχοληθούν στην αποκατάσταση, αυτό θέλω να σας πω. Α, μπορούν στην αποκατάσταση της περιοχής. Ναι. Και η χρηματοδότηση που θα γίνει, είπατε, από το ίδιο το. Μπορεί να γίνει και από το ίδιο, αλλά νομίζω υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία είναι για περιβαλλοντική αποκατάσταση, τα οποία η κυβέρνηση θα ψάχνει και σύντομα θα εφαρμόσει.